Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Αν είστε καινούργοι σε αυτό το κανάλι, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφούλα, να πατήσετε και το like σας και να έρθετε και εσείς στην παρέα μας. Σήμερα είναι Κυριακή και σε ένα 20 λεπτάκι περιμένω την κομμότρια να φτιάξουμε επιτέλους το μαλλί, να φύγουν οι κιτρινίλες, τι λέτε, ώρα του ήτανε. Την προηγούμενη φορά τα είχα αντάβιες, είχε έρθει και μου τα είχε κάνει αντάβιες από σκούρο που τα είχα τα μαλλιά μου και είχα βάλει ένα color remover. Μετά τις αντάβιες δεν τα πείραξα, απλά τα κάναμε άνοιγμα και τώρα θα είναι το δεύτερο στην ουσία που θα ανοίξουν εδώ οι κιτρινίλες και η ρίζα που έχει βγει μέσα σε ένα μήνα. Ακριβώς ένας μήνας και λίγες μέρες. Ναι, από ό,τι περιμένω, κάνω μαλάκια. Και χθες το βράδυ πήγε ο Νέστης στο τζάμπο. Συγγνώμη για την κίνηση και αυτά, είμαι στο μπαλκόνι του μπροστά, γι' αυτό έχει τόση φασαρία. Και είναι και πρωί, οπότε έχει κίνηση και ο κόσμος τώρα πλένει μπαλκόνια το ένα το άλλο. Έχει πολύ φασαρία, το ξέρω. Λοιπόν, τι να κάνουμε, πρωί. Κοντεύει 10 τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να σου πω, Ανέστης χθες πήγε τζάμπο και πήρε τα πραγματάκια που θέλαμε. Οπότε μετά, εφόσον φτιάξω το μαλάκι και τα λοιπά, θα σας δείξω το τζάμπο χολ. Αυτά προς το παρόν, σας αφήνω και τα λέμε πιο μετά. Κάτι ακόμα, θα μπορούσα να τα είχα βάψει πολύ πιο σύντομα τα μαλλιά μου. Πολύ πιο γρήγορα, θα έκανα π.χ. και κάθε 15 μέρες, έτσι, για να ανοίξει και να γίνει ένα ωραίο ξανθό. Αλλά προτίμησα να το αφήσω, τώρα μην το βλέπετε έτσι. Λοιπόν, προτίμησα να το αφήσω για να είναι υγιή πάνω απ' όλα, να μην είναι καμένο, γιατί στόχος μου αυτή τη φορά είναι να μην το κάψω. Αυτό. Οπότε καλύτερα να έχω ένα πιο αργό αποτέλεσμα, παρά να έχω καμένα μαλλιά πάλι, θα το άντεχα. Γι' αυτό το πάω σταδιακά αυτή τη φορά. Και γι' αυτό την προηγούμενη φορά έκανα αντάβιες. Μετά ξανθώ και τώρα πάλι ξανθώ. Και δεν έκανα κατευθείαν από σκούρο ξανθώ. Γιατί τα κεγότανε. Ναι. Κατά τα άλλα, σήμερα έχει πολύ ωραία μέρα. Καλοκαιρινή. Ξανά, μας έκανε καλοκαιρινή μέρα. Πολύ ωραία Κυριακή. Και τώρα σε λιγάκι θα κατέβω κάτω. Η Λιδία σήμερα με 27 η ώρα το πρωί. Αυτά. Ο Νέστης κοιμήθηκε στις 9 και 20 που τον ξύπνησα. Για να προσέχει τη Λιδία. Τώρα που θα κάνω εγώ τα μαλλιά μου. Ναι. Αυτά. Πάμε. Εν τω μεταξύ πετάνε έτσι, μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Αλλά είναι τρίτη μέρα άλλωστα. Για να μην με τρώει από τα καπά στη ρίζα. Τι να κάνω. Και πετάνε όπως να είναι. Τώρα σε λιγάκι φτάνει, κατέβηκα 1-2 λεπτά νωρίτερα να τη βοηθήσω με τις τσάντες που κοβαλάει τα πράγματά της, γιατί είναι και βαριά. Και ελπίζω να ανοίξουν πάρα πολύ σήμερα τα μαλάκια μου, για να δούμε. Αλλιώς δεν πειράζει την επόμενη φορά, αρκεί να μην καούνε, όσο εκεί που δεν θα καούνε. Για να δούμε. Σφουγγάρισα κιόλας το πρωί. Μην πεις τώρα τι είναι, δεν είναι πρωί. Εννοώ νωρίς το πρωί. Αυτά. Έβγαλα να ξεπαγώσω και το μεσημεριανό μας. Κάτι σουβλάκια έβγαλα να ξεπαγώσουν. Θα κάνουμε και λίγες πατατούλες το μεσημέρι. Και είμαστε μια χαρά. Αυτά. Οπότε, το επόμενο πλάνο θα είναι με τα μαλάκια. Ξεκινήσαμε και εδώ πέρα έχουμε βάλει τον ντεκαπάζ και μετά βγήκανε κάπως έτσι, εδώ πέρα. Μετά φαίνονται έτσι. Πίσω μου δίνεται σημασία, είναι τα πράγματα που ετοιμάζω για να φύγουμε. Λοιπόν, μετά περάσαμε ρεφλέ. Λοιπόν, και μετά κάναμε και θεραπεία Botox. Θα δείτε μετά το αποτέλεσμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η θεραπεία Botox. Έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Μετά
Εδώ πέρα πάλι με το Botox, το βλέπετε, γιατί πριν ήταν η βαφή και τα λοιπά, τα είδατε. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό, αλλά δεν μας πολύ άρεσε, γιατί είχε έντονες κιτρινίλες, οπότε ξαναπεράσαμε βαφή και πάμε να δούμε τώρα το αποτέλεσμα. Και να με... με φρέσκο ωραίο μαλάκι. Πριν είχε βγει πάρα πολύ έτσι κίτρινο σε κάποια σημεία και γι' αυτό το λόγο το ξαναπεράσαμε βαφή. Στην αρχή ήταν ρεφλέ, κάναμε μια βαφή. Κάναμε και Botox θεραπεία και νομίζω με το Botox πήρανε μια κίνηση διαφορετική, έτσι είναι πιο μαλακά, πιο ωραία. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς πώς σας φαίνονται. Όσο πάνε γίνονται και πιο ξανθά, το βλέπετε, και την επόμενη θα είναι ακόμα πιο ξανθά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχει κάποια κιτρινάκια μέσα, να το παρατηρήσεις πολύ προσεκτικά. Έχει κάποια κιτρινάκια εδώ λίγα, αλλά αυτά δεν φεύγουν λόγω των πολλών αλλαγών που έχω κάνει γενικά στα μαλλιά μου. Οπότε αυτά την επόμενη φορά, και την επόμενη φορά θα γίνονται όλο και πιο ωραία και πιο καλά. Αυτά, οπότε, τέλος με τα μαλάκια, έγινε και αυτό. Τώρα πάω μέσα να βάλω λίγο τα σουβλάκια στο φούρνο να γίνουν και επανέρχομαι για να σας δείξω μετά το Jumbo Haul. Να με λοιπόν, έχω βάλει το φαγητό να γίνει. Εν τω μεταξύ περίμενε την κομμότρια. Είχε φέρει και το γιο της και έπαιζε η Λιδία με το γιο της. Είχε πάρα πολύ πλάκα. Έκανε και η Λιδία τα wow και τα τέτοια. Και είχε πάρα πολύ γενικά πλάκα. Και έβρασε μου και ωραία. Αυτά. Και τώρα θα σας δείξω τι πήρα από το τζάμπο. Άλλαξα, γιατί είχε βραχεί η μπλούζα με τα λουσίματα. Λογικό. Οπότε άλλαξα. Και πάμε να σας δείξω τι πήρα από τα τζάμπο. Δεν είναι πάρα πολλά πράγματα, αλλά πάντα παίρνουμε αυτά που χρειαζόμαστε, δεν παίρνουμε πλέον πράγματα. Εντάξει, πήραμε και τις βλακιούλες, πήραμε και το... θα δείτε, αυτά. Λοιπόν, θα αρχίσω πρώτα με αυτό το μεγάλο και μετά θα πιάσω τη σακούλα. Δεν προλάβαινα να το παραγγείλω ηλεκτρονικά, γι' αυτό πήγαμε. Αλλιώς θα είχα παραγγείλει ηλεκτρονικά και θα έπαιρνα και διαφορετικά τώρα ότι είχε στα καταστήματα στην ουσία. Θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Λοιπόν, πήραμε ένα καρότσι για τη Λιδία. Είχε και ηλεκτρονικά άλλα, αλλά δεν προλάβαινα να παραγγείλω. Γιατί φεύγω την Τρίτη. Οπότε πήραμε αυτό που είχε στα καταστήματα. Είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο έκανε 20 ευρώ. Τώρα από ποιότητα και τέτοια, δεν ξέρω, θα δείξει, θα βλέπουμε στα βλογκάκια πόσο θα αντέξει. Θα το πάρω έγιο μαζί με αυτό. Το πήραμε σε ροζ, έχει και κουκούλα. Το έχουμε ανοίξει να το δούμε λίγο πώς είναι. Κανονικά με τις ρόδες από εδώ από εκεί να το βάλεις, θα το κλείνει πάρα πολύ εύκολα. Κάνεις ένα κουμπάκι επάνω, ένα εξαρτηματάκι μικρό επάνω και μετά σηκώνεις ένα λάστιχο που έχει ένα σκηνάκι και κλείνει πάρα πολύ εύκολα, οπότε βολεύει. Και θα σας πω γιατί πήραμε καινούριο καρότσι, γιατί αυτό που έχουμε τις τελευταίες μέρες δεν το χρησιμοποιούμε έξω, αλλά μόνο στο σπίτι, γιατί χάλασε και κάπως το έχει σταθεροποιήσει λίγο ο Ανέστης για να μπορούμε να το έχουμε στο σπίτι, γιατί κάποιες φορές μέσα στη μέρα η Λιδία θέλει να κάτσει λίγο στο καρότσι. Οπότε είναι ένα είδος ανάγκης. Πρέπει να υπάρχει. Ακόμα προς το παρόν. Είτε για να φάει, είτε θέλει να κάτσει λίγο έτσι απλά για να κάτσει. Και για τις βόλτες έξω, γιατί ξεκουράζεται όταν κάθεται στο καρότσι. Οπότε χρειάζεται. Και αυτό που έχουμε θα το πετάξουμε. Μας το είχαν χαρίσει. Το συγκεκριμένο, ένα παλιό, αν θυμάστε, που είχα εγώ μεγάλο μπες τεράστιο, το είχα χαρίσει εγώ εκείνο, το είχα δώσει, γιατί δεν μας βόλευε, ήταν 3-1, είχα χρησιμοποιήσει την καλαθούνα, είχα χρησιμοποιήσει το αυτό για το αυτοκίνητο και το καρότσι δεν με βόλευσε ποτέ, γιατί ήταν πάρα πολύ βαρύ και πάρα πολύ μεγάλο σε όγκο. Αν δείτε παλιά βίντεο θα το δείτε. Το έχω σε πλάνα να το δείτε, ήταν τεράστιο και δεν μπορούσα να το κουμαντάρω έξω, οπότε προτιμώ κάτι μικρό. Να μπορώ να το ελέγχω, να μην είναι βαρύ κτλ. Είναι λίγο πιο βαρύ αυτό από αυτό που είχαμε. Η ποιότητά του δεν είναι τέλεια. Γι' αυτό δεν ξέρω πόσο θα αντέξει. Το ύφασμά του δηλαδή. Οπότε θα δείξει. Θα σας το δείξω και ανοιχτό την ημέρα που θα ταξιδεύουμε.
Ναι, δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσουμε τώρα. Όταν ταξιδεύουμε θα το χρησιμοποιήσω και θα σας το δείξω εκείνη την ημέρα. Το πήραμε σε ροζ. Αυτά λοιπόν με το καρότσι, μην σας ζαλίζω άλλο. 20 ευρώ το καρότσι. Λοιπόν, στο αφήσω εδώ και πάμε εδώ πέρα στη σακούλα. Λοιπόν, αυτά δεν τα είχα γράψει στον Ανέστη, του είχα στείλει ακριβώς το τι ήθελα. Του είχα στείλει και screenshot στο κινητό, να μου πάρει ακριβώς αυτά που θέλω, γιατί εγώ δεν μπορούσα να πάω. Λοιπόν, πήρε και 4 μωρομάντιλα, 4 πακέτα έχει μέσα. Θα χρειαστώ μαζί μου στο ταξίδι. Οπότε μου πήρε, τα έχει σε προσφορά, βασικά 5 ευρώ κάνουν τα 4, δεν ξέρω πού την είδε την προσφορά, είναι ήταν όντως φθηνά. Τι να πω, μου πει είναι και 4, συνήθως 30 κάνει κάπου στα 4. Τέλος πάντων, 5 ευρώ, αυτά εδώ. Μωρομάντιλα. Πήρα αυτό το ποτήρι, αυτό εδώ. Το ήθελα πάρα πολύ. Είχα πάρει και παλιά ένα έτσι coffee, έγραφε και τέτοιο εκείνο. Ανοίγει εδώ πέρα. Βλέπετε. Να περνάει και το καλαμάκι μου. Είναι και για ζεστό καφέ. Εγώ κρύο κάνω. Είναι διάφανο εδώ από κάτω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Απλά γιατί θα φτιάχνω τους καφέδες μου, δεν θέλω να παίρνω συνέχεια απ' έξω. Και θέλω να έχω κάτι να μ' αρέσει να το παίρνω μαζί, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτά. Και γράφει coffee και είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πολύ. Είχε διάφορα σχέδια. Αυτό έκανε κάπου στο 1,30. Κάπου εκεί. Και πολύ οικονομικό. Και μεγάλο για να φτιάχνει τον καφέ σου. Οπότε αυτό. Πήρα κάλτσες για τη Λιδία ήθελα. Τις έχω πάρει πολλά καλσόν μαζί μου για το ταξίδι. Έχω πάρει και κάποια ζευγάρια κάλτσες, αλλά ήθελα να πάρω καινούρια. Για το νουμεράκι της τώρα, μεγαλώνει ούτως ή άλλως. Σε λίγο θα αρχίσω να παίρνω ακόμα κι άλλα για την ηλικία της τώρα. Γιατί αυτά που έχουμε δεν θα τις κάνουν σε λίγο καιρό. Αυτό είναι 27 έως 30 και τη φοράει 26-27 παπούτσι. Οπότε το 27-30 στην κάλτσα το θέλει. Έχει πολύ ωραία χρωματάκια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ όλα. Μ' αρέσαν τα χρώματα, οπότε ήθελα αυτές εδώ τις συγκεκριμένες. Και αρέσουν και στη Λιδία τα χρώματα. Γι' αυτό ήθελα αυτές εδώ. Οπότε καλτσούλες για τη Λιδία. Τις πήρα παγούρι. Αυτό με τα παγούρια, αυτό με τα παγούρια. Τις έχω πάρει άπειρα παγούρια και από σούπερ και από τα τζάμπο και από παντού. Και συνέχεια τα σπάει και τα χαλάει. Ναι. Λοιπόν, απλά τα πετάει κάτω με δύναμη και τα σπάει. Και μετά είχαμε παγούρι. Ναι. Λοιπόν, της αρέσει να τα κρεμάει στο λαιμό της, να τα έχει μπροστά της. Της αρέσει να είναι εδώ πέρα με καλαμάκι. Αυτό της πήραμε καλαμάκι και πίνει και είναι άνετο. Καθαρίζει εύκολα με το βορτσάκι που έχουμε για τα καλαμάκια. Οπότε ναι, καθαρίζει έτσι πολύ εύκολα. Και της πήρα αυτό το μόβ που της το είχα ξαναπάρει παλιά. Ναι, και το είχε σπάσει. Ναι, απλά το θέλω για το ταξίδι. Και ελπίζω να αντέξει το Αίγιο και να το έχω και στο γυρισμό. Γιατί θέλω να της βάλω το γάλα της, θέλω να της βάλω το χυμό της. Να μην της το δίνω έτσι για το χυμό. Θα μου γίνει χάλια και στο πλοίο. Και δεν θέλω να την αλλάζω τώρα συνέχεια. Οπότε είναι διευκόλυνση αυτό. Με λίγα λόγια. Το παγούρι. Της πήρα αυτό εδώ. Γιατί ένα μικρό που τις είχα πάρει το χάλασε αυτό εδώ πέρα. Το έκοψε μπροστά το μυτάκι και το χάλασε. Ένα μεγάλο επίσης που είχε πάλι το χάλασε, το έσπασε. Γενικά δεν μένει τίποτα όρθιο. Οπότε πήρα πάλι αυτό, ένα λίγο διαφορετικό. Αυτό κάνει 4 ευρώ, για να ξέρετε. Θα παίζει και με αυτά εδώ. Τις σφραγίδες θα τις βγάλω γιατί φοβάμαι να τις βάλει στο στόμα της. Πολύ ωραίο. Είναι κολλημένο εδώ πέρα. Άμα το τραβήξει και το κόψει πάλι, και θα μείνει σκέτο και θα το χάσει, θα το σπάσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει, τέλος πάντων. Και πίσω, δείτε, είναι έτσι. Έχει κυμολίες. Εδώ είναι το σφουγγαράκι. Και εδώ είναι κυμολίες. Ώστε να μπορεί να ζωγραφίσει και εδώ πέρα, οπότε βαριέται τον μπροστά. Γι' αυτό ήθελα να έχει δύο όψεις. Και λογικά θα της αρέσει πάρα πολύ. Το θέλω και για το ταξίδι μαζί μου και για το Αίγιο γενικά, για τις παιδικές χαρές, για όλα αυτά, να μπορεί να παίζει. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα το πάρω μαζί μου και όσο αντέξει. Ελπίζω να αντέξει. Αυτά. Σας είπα 4 ευρώ έκανε.
πήρε ο Ανέστης πρωτοβουλία. Πήρε αυτά τα Kinder Bueno με coconut. 3, όπως βλέπετε. Εντάξει, όταν πας τζάμπο, όλο και καμιά, με καμιά λιχουδιά θα φύγεις. Όλοι μας πιστεύω. Λοιπόν, πιπίλες για τη Λιδία. Θα μείνουν έτσι κλειστές όπως είναι και θα τις πάρω μαζί μου. Γιατί φοβάμαι μη χάσει αυτές που έχουμε. Και άμα τις χάσει, δεν θέλω να ψάχνω τελευταία στιγμή. Θέλω να έχω στις βαλίτσες μου, στην τσάντα μου, όπου τις βάλω. Και πήραμε 6 έως 18 μηνών, γιατί τις μεγάλες που είναι για την ηλικία της, δεν τις θέλει. Θα μου πεις, είναι ένας τρόπος να τις κόψουμε έτσι. Αλλά άμα δεν έχει, λίγο τρελαίνεται. Λίγο. Δεν τις χρησιμοποιεί πολύ, μόνο στον ύπνο. Οπότε πήραμε αυτές που τη βολεύουν και θα τις έχω μαζί μου. Καβάντζα. Αυτό. Σουσουδάκια δεν λέγονται αυτά. 2 σουσουδάκια τα είχε μαζί στο. Πόσο τα είχε, ένα 70, ξέρω πόσο τα είχε κάπου εκεί. Πήρα ένα κόκκινο μπορντό, αυτό το πολύ ωραίο. Και αυτό το μαύρο που μου αρέσει πάρα πολύ. Του είχα γράψει το Ανέστη 2 για να το βάζω διπλά. Γιατί θέλω να χρησιμοποιώ την κοτσίδα. Θα σας δείξω, πήρα και κοτσίδα. Αλλά μου πήρε ένα, δεν είδε το επί 2. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν. Τα σουσουδάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουνε. Λοιπόν, και άλλες πιπίλες. Όπως καταλαβαίνετε, για να έχουμε. Κάτσε, κόλλησε. Για να έχουμε αρκετές. Είναι πολύ οικονομικές σε τζάμπο. Ένα 70 και ένα 70. Ενώ στο σούπερ παίρνεις 2 με 5 σχεδόν. Οπότε είναι πάρα πολύ οικονομικές. Στα τζάμπο, για όσους ψάχνετε, και είναι και καλές, αντέχουνε. Σας το λέω εγώ που όλη την ώρα τις δαγκώνουν. Λοιπόν, αλογούρα, κλασικά. Θα μου πεις τώρα που πας, μάνα μου, με αυτή την αλογούρα, με αυτό εδώ. Η ρίζα είναι ok, οπότε όταν τα πιάνω κότσο, δεν θα φαίνεται το υπόλοιπο. Άρα μια χαρά, θα σας δείξω όταν τη βάλω. Σας έχω ξαναδείξει σε βιντεάκι και πώς τη βάζω και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Δεν είχε την τεράστια τη μακριά που ήθελα, είχε τη μέτρια. Οπότε πήρε αυτή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τις φοράω συχνά. Έχω και την καστανή στο συρτάρι μου. Όταν τα είχα καστανά μαλλιά είχα πάρει. Όταν είχα ξανθά μαλλιά έπαιρνα πάντα. Γενικά μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και είναι πολύ οικονομικές, κάπου στα 4 ευρώ. Λοιπόν, ένα κραγιονάκι, αυτό εδώ. Ξέρετε πόσο αγαπώ τα κραγιόν του τζάμπ. Αυτά που έχω, τα έχω ξαναπάρει άλλη μια φορά, αλλά τελειώσαν το και τώρα. Και θέλω να τα ανανεώνω σιγά σιγά. 2 ευρώ κάνουνε, πολύ οικονομικά. Πήρα αυτή την απόχρωση που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω μαζί μου και το μόβ, θα έχω και τα άλλα, τέλος πάντων τώρα δεν ανοίγει. Έχει εδώ πέρα το μολύβι και το μάτι, είναι όντως μάτι, είναι τέλεια, κρατάνε. Έχουν αρκετή ποσότητα μέσα και γενικά τα αγαπώ. Δεν τα αλλάζω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και τώρα, θα σας πω πώς θα δώσαμε. Δώσαμε 57 ευρώ, αλλά λείπουν κάτι που πήραμε να πιούμε. Είχα πάρει εγώ κάτι σαν λεμονίτα, ήταν αυτό, όχι λεμονίτα. Κάτι σαν πορτοκάλι είχε, δεν μου αρέσει το λεμόνι, αλλά ναι, ένα αναψυκτικό και είχε πάρει και ο Ανέστης και εκείνος 2 αναψυκτικά. Οπότε πήγε στα 57 ευρώ όλα αυτά, μαζί με το καρότσι, μαζί με τα ψώνια, οπότε μια χαρά ήταν. Και θα σας δείξω το αστείο της υπόθεσης. Πήρα κάποια μπρελόκ. Καθυστή, δεν έχω και πολύ μπαταρία, λοιπόν. Πήρα κάποια μπρελόκ, γιατί θέλω να κάνω έτσι πλακίτσα στους δικούς μου, οπότε έχω πάρει 3 πλακίτσα. Την προηγούμενη φορά τους είχα κάνει δώρο μπρελόκ, πολύ ωραία, με Minion, με Angry Bear και στη μάνα μου με ένα μονόκερο και τέτοια. Και τώρα θέλω να τους κάνω έτσι πλακίτσα και να τους δώσω μπρελόκ. Αυτό είναι λάμπα. Λάμπα. Τέλος πάντων, τραβήξτε το σκηνάκι για να ανάψετε το φως τώρα που το έχω... ανάβει. Εντάξει, θεϊκό, τρελαίνομαι. Εντάξει. Οπότε είναι, πιστεύω, πάρα πολύ ωραίο έτσι για πλακίτσα. Δεν ξέρω, για πείτε μου κι εσείς. Και άλλο μπρελόκ. Τσουγκράνα. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι με κάτι τέτοια. Να το κάνω δωράκι στους δικούς μου. Και πιστεύω θα γελάσουνε. Και θα έχουν κάτι στα κλειδιά τους, ας πούμε. Και θα γελάνε, πιστεύω, που θα σκέφτονται ότι τους έχω πάρει κάτι τέτοιο. Ναι.
Οπότε για το αστείο της υπόθεσης. Και μια μικρή σκοτόφτρα σε μπρελόκ. Δεν θα μπορούσε να έλειπε. Εντάξει, δεν μπορώ. Λοιπόν, αυτά. Αυτά ήταν τα ψώνια μας και από τα τζάμπο. Ελπίζω να σας αρέσουν, δεν ξέρω. Οπότε αυτό ήταν το τζάμπο haul. Αυτό ήταν και το βιντεάκι. Θα σας κλείσω γιατί σε λίγο θα φάμε και μετά θα πάμε βολτίτσα. Και δεν θέλω να πάρω κινητό μαζί μου. Θέλω να κάνω μοντάζ και να αφήσω το κινητό σπίτι να ανεβαίνει το βιντεάκι, ώστε το βράδυ να έχετε βίντεο να δείτε σήμερα την Κυριακή. Να έχετε μια υπέροχη Κυριακή, εύχομαι. Να περάσετε τέλεια. Καλή εβδομάδα να σας πω από σήμερα για αύριο. Να περνάτε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Τώρα φαίνεται τα μαλλιά μου λίγο γκρι, δεν ξέρω γιατί. Ο φωτισμός κλασικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, να περνάτε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Και αύριο Δευτερούλα, ίσως σας ανοίξω ένα βιντεάκι για τα νυχάκια που θα πάω να κάνω. Και Τρίτη ταξιδεύω, παιδιά. Οπότε θα προσπαθήσω και Δευτέρα βράδυ να σας ανεβάσω πάλι βίντεο. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφούλα, ένα like για να έρθετε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είστε εδώ πέρα. Το εκτιμώ πραγματικά. Να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά. Καταλήγουμε σύντομα, σύντομα, σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!